Μανώλης Γλέζος, ο άνθρωπος που αψήφισε τους όποιους κινδύνους και κατέβασε τη σημαία του κατακτητή από την Ακρόπολη. Πώς βλέπει σήμερα την κατάσταση και ποιο το μέλλον της Ελλάδας? Η κατάσταση, αν μπορούμε να την κρίνουμε, στην Ελλάδα βρισκόμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Υπάρχει περίπτωση να οδηγηθεί η χώρα μπροστά και υπάρχει περίπτωση σε διαδρομές ανεξέλεκτης αιματηρής πορείας. Τι εννοώ? Πολλοί κόσμος με βρίσκει και μου λέει: δεν θα αφήσω να πεθάνει το παιδί μου, όπως εκείνη η μάνα στην Πάτρα, και μετά να πάω να αυτοκτονήσω, εγώ θα σκοτώσω. Δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί αυτό οι πολιτικοί παράγοντες της χώρας, οι ασκούντες στη διοίκηση της χώρας, ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος από όλους. Διότι δεν θα πρόκειται για ένα φίλιο πόλεμο, όπου δύο παρατάξεις, είτε φυλετικές, είτε θρησκευτικές, είτε κοινωνικές, είτε ιδεολογικές, έρχονται σε αντιπαράθεση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν κανόνες. Εδώ δεν υπάρχουν κανόνες. Θα είναι ανεξέλεκτη η αιματηρή πορεία προς το κακό. Βεβαίως, κανόνες, κύριε Γλέζο, δεν υπάρχουν μόνο στον πόλεμο. Κανόνες στην ανεξέλεκτη πορεία, όταν η οργή και η αγανάκτηση του λαού δεν μετατρέπεται σε πολιτική πράξη, δεν μετουσιώνεται σε μια εξελικτική πορεία προς τα μπρος, αλλά μετατρέπεται σε κρίξεις βίας και μάλιστα αιματηρής, είναι άλλο πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό είναι το θέμα. Δεν βλέπετε ακτίδα φωτός. Αυτό είναι η κακή πλευρά του θέματος. Εάν καταφέρει ο κόσμος, και δεν το κρύω, της αριστεράς να μετουσιώσει αυτή όλη την οργή, την αγανάκτηση του ελληνικού λαού, τη δυσφορία του απέναντι σε αυτή την κατάσταση, το πνίξιμό του απέναντι στη λυσσασμένη επίθεση που δέχεται η χώρα μας, εάν καταφέρουμε και την μετατρέψουμε σε μια πορεία πολιτική, τότε αλλάζει το σκηνικό. Γι' αυτό λέω, είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Πού θα πέσουμε? Από εδώ ή από εκεί? Λοιπόν, υπάρχει όχι απλώς φως στο σκοτάδι, αλλά υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής όλης αυτής της δύσκολης κατάστασης που βρίσκεται η χώρα σε μια ειρηνική επανάσταση. Το λέω για να πω ότι δεν σημαίνει που χρειάζεται όπλα, σε μια ειρηνική επανάσταση που θα σαρώσει όλο το κατεστημένο στην Ελλάδα και θα υψώσει τη σημαία της εθνικής ανεξαρτησίας στη χώρα μας. Γιατί το κύριο πρόβλημα είναι αυτό, ότι η χώρα δεν κατάφερε να αποκτήσει την εθνική της ανεξαρτησία και σήμερα είναι υποδουλωμένη με χέρια και με πόδια στους ξένους. Με μία κυβέρνηση, όχι απλώς δοτή που λένε, με μία κυβέρνηση εκτελεστή των απόψεων, των συμφερόντων του ξένου κεφαλαίου, των μονοπωλίων, των ολιγοπωλίων, της Τρόικας, με μια κουβέντα. Έχετε αναφερθεί σε συνέντευξή σας στο άρθρο του Γιώζεφ Γκέμπελς, ενός γερμανού πολιτικού με τίτλο «Το έτος 2000», το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως προφητικό, αν μου επιτρέπετε, μιας και γράφτηκε το 1943 και αποτυπώνει όμως τη σημερινή κατάσταση. Ποια είναι ακριβώς η ουσία και γιατί χαρακτηρίζεται ως προφητικό? Διότι ενώ λέγανε οι σύμμαχοι ότι θα νικήσουν και ενώ λέγανε θα δώσουν την ελευθερία στους λαούς τους, δεν το πέτυχαν, αν το θέλανε ή άλλα είχαν στο νου τους, και στην πραγματικότητα η προφητεία έπεσε έξω μόνο χρονικά 10 χρόνια. Σήμερα η Γερμανία κυριαρχεί οικονομικά και πολιτικά στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Και είναι λοιπόν η σκοπή της Γερμανίας από εδώ και στο εξής, για την Ελλάδα και όχι μόνο. Αλλά... Είναι... Αυτό είναι το ερώτημα. Μας... Να το πω για την Ελλάδα πρώτα. Μας εκδικείται η Φράου Μέρκελ επειδή ο ελληνικός λαός με το έπος του 40-41 κατόρθωσε να πετύχει την πρώτη νίκη, πέτυχε την πρώτη ήττα του άξονα. Μας εκδικείται η Φράου Μέρκελ και όλοι όσοι είναι μαζί της, διότι ο ελληνικός λαός ανέτρεψε όλα τα σχέδια του Χίτλερ. Αναρωτιέμαι, μας εκδικείται διότι ο ελληνικός λαός με την καθήλωση εδώ 15 επίλεκτων ναζιστικών μεραρχιών πέτυχε και συνέβαλε για την ήττα του ναζισμού. Μας εκδικείται η Φράου Μέρκελ επειδή σήμερα δεν υπάρχει καθεστώς ναζιστικό στη Γερμανία. Ερωτήματα βάλω και περιμένω απάντηση. Προκαλώ δημόσια τη Φράου Μέρκελ και όλη την παρέα της να δώσει απάντηση σε αυτό το θέμα. Μας εκδικείται. Δεν είναι δυνατόν να έχουν πάρει επανορθώσεις όλες οι χώρες που ήρθαν σε εμπόλεμη κατάσταση με την ναζιστική Γερμανία, να έχουν πάρει όλες εκτός από την Ελλάδα. Και δεν φτάνει ότι δεν έχουμε πάρει επανορθώσεις, δεν φτάνει ότι δεν μας έχει εξοφλήσει το κατοχικό αναγκαστικό δάνειο που μας οφείλει, αλλά επιπλέον προσπαθεί και να πνίξει τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το θέμα. Μήπως υπάρχουν... Και ο κάθε ελεύθερος άνθρωπος, αυτού του πλανήτη πρέπει να εξεγερθεί για αυτή την αχαριστία, να μην πω άλλη φράση, αχαριστία της σημερινής κυβέρνησης της Γερμανίας απέναντι στον ελληνικό λαό. Βλέπετε μια συνέχεια δηλαδή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μια αποτυχία ερωτήματα της Γερμανίας. Βάζω και καλό τον καθένα να απαντήσει. Μάλιστα. Μήπως έγιναν κάποιες λαθασμένες οικονομικής φύσεως από μέρους της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας και γι' αυτό δεν κατάφερε... Αυτό είναι ένα συζήτητο. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν διαβάζουν, φαίνεται, οι ηγέτες της Ελλάδας αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Ο Μένανδρος πριν από 2.500 χρόνια το είπε. Τα δάνεια δούλους τους ανθρώπους ποιεί. Τα δάνεια μετατρέπουν τους ανθρώπους σε δούλους. Περισσότερο τα δάνεια μετατρέπουν τα κράτη σε προτεκτοράτα, σε υπόδουλα κράτη. Μάλιστα. Δεν διάβαζαν. Τι θα πει, λαθεμένοι χειρισμοί, σκόπιμοι χειρισμοί, διότι εκτελούσαν εντολές των ξένων. Τους καταγγέλω όλους που οι οποίοι παρήλασαν όλα τα χρόνια στην εξουσία στην Ελλάδα, ως δοσύλλογους απέναντι στον ελληνικό λαό, διότι δεν εξυπηρέτησαν τα δίκαια του ελληνικού λαού και εξυπηρέτησαν τα συμφέροντα των ξένων, σε βάρος του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Εσείς εκτιμάτε ότι υπάρχουν εναλλακτικές εξόδια από την κρίση και ίσως η επιστροφή των χρημάτων που χρωστά η Γερμανία... Έχω δηλώσει επανειλημμένως και καλό οποιονδήποτε, εάν τολμάει να έρθει να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Και επειδή μας καταγγέλουν πάντοτε ότι η αριστερά είναι μονάχα καταγγελτική και δεν έχει να κάνει προτάσεις, έχω πέντε προτάσεις που μπορούμε να φύγουμε από τα διέξοδο. Μπορείτε να τις ακούσετε. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πρώτη πρόθεση να μας δώσουν αυτά που μας οφείλουν οι Γερμανοί και τα οποία ανέρχονται σε 162 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόκους. Μαζί με τους τόκους από το 1944 έως σήμερα ξεπερνάνε το 1 τρισεκατομμύριο και μόνο με 3%. Όχι με 7, 8 και 9 που συνάπτονται τα δάνεια στην Ελλάδα. Ένας τρόπος αυτός. Δεύτερος τρόπος είναι η Ελλάδα σήμερα ως χώρα ευρωπαϊκή δίνει το 24% του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της, για εξοπλιστικά προγράμματα. Οι άλλες χώρες της Ευρώπης δίνουν από 4 έως 12. Για ποιο λόγο η Ελλάδα να δίνει το διπλάσιο από το μεγαλύτερο?
ήρθε στην πατρίδα της μάνας μου την Πάρο και με βρήκε το Σπίγκελ, έκανε ολόκληρο ταξίδι. Και αφού με ρώτησε, μου έκανε μια συνέντευξη εφόρης της ύλης, αφού κουβεντιάσαμε τα πάντα, λέω μην ξεχνάτε ότι είμαι και δημοσιογράφος και θα σας κάνω ένα ερώτημα. Πού οφείλεται το λεγόμενο γερμανικό οικονομικό θαύμα? Απάντησαν στο σχέδιο Μάρσαλ. Δεν έχω αντίρρηση, βοήθησε και το σχέδιο Μάρσαλ, αλλά ο κύριος λόγος είναι ότι για 10 χρόνια, για 10 χρόνια, οι σύμμαχοι δεν επέτρεπαν στη Γερμανία να φτιάξει στρατό. Άρα όλα της τα έσοδα πήγαιναν στην ανάπτυξη της οικονομίας της. Το ίδιο λοιπόν προτείνω και εγώ τώρα. Για 10 χρόνια ούτε μία δεκάρα για εξοπλιστικά προγράμματα. Μάλιστα. Ούτε μία δεκάρα. Επόμενο μέτρο. Το επόμενο μέτρο είναι ότι οι κυβερνήσεις, οι τρεις που παρήλεσαν ως τώρα, δηλαδή του Παπαδήμου που είναι τώρα, το Παπανδρέου προηγούμενα και του Καραμαλή προηγούμενα, έδωσαν 168 δισεκατομμύρια ευρώ για να σωθεί το τραπεζιτικό κεφάλαιο. Και ενώ ο λαός δεν δημιούργησε, δεν προκάλεσε την κρίση, πήραν από το λαό, περιέκοψαν τους μισθούς, τα μεροκάματα, τις συντάξεις, τα επιδόματά του για να πληρώσουν τις τράπεζες. Χωρίς να φταίει ο ελληνικός λαός, χωρίς να έχει καμία ευθύνη για την οικονομική κρίση που ξέσπασε στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Μες. Λοιπόν, γιατί τώρα να μην το αντιστρέψουμε? Να δώσουν οι τράπεζες στον ελληνικό λαό. Δανείζονται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα με 1%. Να δώσουν στο ελληνικό δημόσιο με 1,2%. Το 0,2 το βάζω για τα λειτουργικά έξοδα της μεταφοράς των δανείων. Κατανοητή η πρόταση. Η επόμενη, κύριε Γλέζο. Η επόμενη είναι, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα κακής διαχείρισης, μη ορθής δίκαιης διαχείρισης του δημοσιονομικού τομέα. Τα δημόσια οικονομικά που λέμε. Μάλιστα. Στον τομέα των εσόδων υπάρχει φοροαπαλλαγή, φοροδιαφυγή, μη φοροείσπραξη. Αναφέρω ένα και μόνο παράδειγμα. Ένα. Στη πατρίδα μου της μάνας μου την Πάρο, ως δημοτικός σύμβουλος, πριν 6 μήνες έκανα μία καταγγελία. Είπα, έχουν χτίσει οι ξένοι εδώ στην Πάρο 1.300 βίλες υπερπολιτελείας και νοικιάζονται κάθε μέρα με 750 ευρώ η κάθε μια. Οι ενοικιάσεις γίνονται μέσω διαδικτύου, δεν έχουμε πάρει ούτε 1 ευρώ φορολογία από αυτές τις ενοικιάσεις και έχουν περάσει τώρα 6 μήνες και δεν έχω πάρει απάντηση. Και στην Πάρο βρίσκονται 9 νυν και πρώην υπουργοί. Δεν τα βλέπανε ως τώρα αυτά. Δεν θέλουν να φορολογήσουν. Δεν θέλουν. Και φορολογούν τον απλό λαό. Και στον τομέα των εσόδων υπάρχει τεράστια σπατάλη, διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Και μόνο να αναφέρω τον εσμό των ημετέρων που διορίζονται από κάθε κόμμα και είναι αργόμισθοι ή πολυθεσίτες ή υψηλόμισθοι, βρίσκουν τα πάντα, θα καταλάβετε το τι συμβαίνει. Ένα παράδειγμα πάλι μόνο εδώ. Ότι μας λέγανε ότι δεν έχει να πληρώσει, αν δεν πάρουμε τη δόση, το καλοκαίρι μας λέγανε, δεν έχουμε να πληρώσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις και τελικά πού βρήκανε τα λεφτά και πληρώσανε και τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη. Μάλιστα. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν και με την κακή διαχείριση που γίνεται μας κοροϊδεύουν. Αλλά λέω, για σκεφτείτε να γίνει μια σωστή διαχείριση. Ο πέμπτος τρόπος είναι να συναφθεί ένα εσωτερικό δάνειο διπλής μορφής, εθελοντικό για τα φτωχά στρώματα που έχουν χαμηλό εισόδημα και υποχρεωτικό για τα μεγάλα εισοδήματα. Έλα εδώ που παίρνεις 20.000 ας πούμε ευρώ. Αυτό βρούμε ποιο θα είναι το όριο. 20.000 ευρώ. Δίνε 200 ευρώ μονάχα. Αυτό είναι το υποχρεωτικό.
και αγόρασε μια μετοχή του δημοσίου. Μάλιστα. Κύριε Γκλέζο, έτσι κλείνοντας, θα ήθελα μια αισιόδοξη νότα, ένα αισιόδοξο, αν θέλετε, μήνυμα προς τους απανταχού Έλληνες από τον Μανώλη Γκλέζο, που θα αφήσει έτσι μια γλυκιά σκέψη, αν θέλετε. Λέω, εγώ είμαι πάντοτε αισιόδοξος και η αισιοδοξία μου εδράζεται στο γεγονός ότι έχει ξεκινήσει ένα κίνημα αλληλεγγύης σε ολόκληρο τον κόσμο, ένα κίνημα προς την Ελλάδα. Είναι συγκινητικό να ακούς να λένε όλοι ότι είμαστε Έλληνες, να μην ξεχνούν την προσφορά αυτού του μικρού λαού, τη συνεχή, την αδιάλειπτη προσφορά από την αρχαιότητα ως τα σήμερα, και δεν μπορεί κανείς να μην συγκινηθεί. Και βεβαίως να σκεφτεί ότι αυτό το κίνημα αλληλεγγύης και βοηθάει τον ελληνικό λαό, αλλά βοηθάει και τους ίδιους τους λαούς για αυτή την... Το αγωνιστικό μέρος του προβλήματος και για τους ίδιους τους λαούς. Οι οποίοι βέβαια θέλουν... Ότι χάρη στη βοήθεια των απανταχού πολιτών όλου του κόσμου που θέλουν να λέγονται Έλληνες, ότι τελικά η Ελλάδα θα νικήσει, ότι θα πετύχει να επουλώσει τις πληγές από τη λέδαπα που έχει ξεσπάσει εναντίον του ελληνικού λαού και να οδηγήσει τον ελληνικό λαό από πειραματόζωο των οικονομικών παιχνιδιών ως παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει ένας λαός όταν εμπιστεύεται τον εαυτό του και αγωνίζεται για το παρόν και το μέλλον των παιδιών του. Προβληματίζονται κιόλας, κύριε Γκλέζο, διότι βλέπουν την κατάσταση να έρχεται και στα μέρη τους και ίσως να λένε ότι καλύτερα να είμαι σήμερα Έλληνας παρά να είμαι αύριο, και σκεφτόμενοι την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Και θέλω να απευθύνω τον τελευταίο μου χαιρετισμό στον κυπριακό λαό που, όπως γνωρίζω, έχει αρχίσει και έχει ξεκινήσει ένα κίνημα αλληλεγγύης με πολλές μορφές προς την Ελλάδα, από οικονομική μέχρι ηθική μέχρι αγωνιστική, και να πω ότι όπως οι δυο λαοί, ένας λαός είμαστε, αδελφωμένοι τώρα θα πετύχουμε να ξεπεράσουμε τους κοπέλους που έχουν παρουσιαστεί μπροστά μας και να ταινίσουμε ελπιδοφόρα το μέλλον. Ήταν το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, κύριε Γκλέζο, για την Ελλάδα. Όχι, θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ξεκίνησε η πρακτική εφαρμογή από την ίδια την Κύπρο. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε. Γεια σου, Θανάση, Αθανάσιε, και αθάνατη θα μείνει η Ελλάδα.